Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Η εκπομπή του All About Aris, το Libero 107 και 4 μέχρι και τις 7 το καθημερινό μας ραντεβού με την κίτρινο-μαύρη ενημέρωση. Με Βασίλη Καβαδία και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου και την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα είναι τα δύο βασικά θέματα και της σημερινής εκπομπής. Το μπάσκετ το οποίο έχει και παιχνίδι σήμερα το βράδυ στις 9.30, παίζει με την Οστάνδη για το Basketball Champions League. Μια διοργάνωση η οποία έχω την εντύπωση ότι με αυτά που συμβαίνουν στην ΚΑΕΡΙΣ και κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα έχει περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι παιχνίδι και όπως και να έχει, επειδή ακριβώς ο μπασκετικός Άρης έχει ένα τέτοιο όνομα και στην Ευρώπη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνει καμία διοργάνωση, κανένα παιχνίδι να το παρατάει που λέμε, και έχω την εντύπωση ότι σήμερα το βράδυ είναι και μια ευκαιρία για τους καλαθοσφαιριστές και τον Παναγιώτη Γιαννάκη να αντιστρέψουν λίγο το κλίμα και να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από την πολύ κακή ήττα και την κάκιστη εμφάνιση βέβαια, περισσότερο με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Θα συνδεθούμε αργότερα με το Βέλγιο, θα έχουμε μια ανταπόκριση από εκεί, από τον Παναγιώτη Κογετσίδη, ο οποίος είναι εκεί ο απεσταλμένος και από χθες μας στέλνει και πλάνα και βίντεο και έχετε μια εικόνα για το τι λαμβάνει η χώρα στο Βέλγιο. Θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο, θα έχουμε συνέντευξη λίγο αργότερα για το παιχνίδι στο οποίο επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον, αυτό με τη Δόξα Δράμας, το ένα από τα δύο σημαντικά παιχνίδια που έρχονται για την 7η και 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Football League. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ημέρα ξεκούρασης σήμερα, αλλά από αύριο μπαίνει στην τελική της ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Δόξα Δράμας, μία σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση την Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι με τηλεοπτική μετάδοση από το τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης και με τη θύρα 6 που χωράει περίπου 1000 άτομα να διατίθεται με ξεχωριστό μάλιστα εκδοτήριο στους φίλους του Άρη που θα ταξιδέψουν στη Δράμα για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, πολύ μεγάλη θέληση για τους φίλους του Άρη να πάνε στη Δράμα. Θυμίζει κάτι από παλιά νομίζω η μετακίνηση αυτή που θα δούμε την Κυριακή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Άρης θα έχει δηλαδή στο πλευρό του και τον κόσμο του και μια πολύ καλή κερκίδα την οποία αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί του σε αυτό το παιχνίδι που ο Άρης, εφόσον το κερδίσει, νομίζω ότι θα βάλει ακόμη ένα λιθαράκι, εδώ θα βάλει μια κανονική πέτρα νομίζω, όχι λιθαράκι, στην προσπάθεια επιστροφής του στην Super League. Να θέσει με τον μπάσκετ, το οποίο έχει τα δικά του θεματάκια, έχει σήμερα όμως και παιχνίδι και είναι και η επιστροφή του Μποχωρίδη, του Λευτέρη Μποχωρίδη στην ομάδα μετά από 3,5 χρόνια, που κάνει λίγο ξεχωριστό το σημερινό μάτς με τους, Βέλγους και με αρκετό κόσμο να βρίσκεται στην Οστάνδη. Και εκεί ο Άρης δεν θα είναι μόνος του, θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του. Μπορείτε μάλιστα να μπείτε στο Λαμποτάρις και να δείτε έτσι κάποια βιντεάκια που έχουμε ετοιμάσει και μας έχει στείλει ο Παναγιώτης Κουκετσίδης από φίλους του Άρη, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Βελγίου. Εδώ βλέπω στην Μπριζ, το οποίο είναι αρκετά κοντά από την Οστάνδη. Γενικότερα όλες οι περιοχές εκεί είναι σε κοντινή απόσταση, όλες οι πόλεις. Και από όλες τις περιοχές γενικότερα του Βελγίου θα υπάρχει εκπροσώπηση και θα υπάρχουν φίλοι του Άρη για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας. Μπορείτε να πείτε, να πάρετε ένα χρώμα. Έχουν δώσει το δικό τους χρώμα, αν μη τι άλλο, οι φίλοι του Άρη που βρίσκονται στο Βέλγιο. Έχουν φύγει και αρκετοί από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και φυσικά πάρα πολλοί Αριανοί που ζουν εκεί και στο Βέλγιο, αλλά και στις γύρω περιοχές. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν παρά να δώσουν το παρόν τους στο παιχνίδι το απόψινό, το οποίο ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Να σας πω ότι σήμερα ορίστηκαν και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Είναι το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, είναι η 8η αγωνιστική στη Στίχημαν Basket League, το μάτς που γίνεται στο Παλέ, με τον Άρη να βρίσκει μπροστά του την Κυριακή στις 5 η ώρα Πιλοίδη Παναγιώτου, δύο από τους διαιτητές δηλαδή οι οποίοι σφύριξαν στο μάτς κυπέλου στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω και από τους οποίους ο Άρης φυσικά έχει φρικτά παράπονα. Έρχονται ξανά μετά από
λίγες μέρες ξανά, μετά από λίγες εβδομάδες, στη Θεσσαλονίκη για να σφυρίξουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο τρίτος διαιτητής είναι ο κύριος Τσαρούχας, από ό,τι βλέπω. Είναι το διαιτητικό τρίο της αναμέτρησης. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με το Βέλγιο. Ναι, το είπα και προηγουμένως, ότι θα έχουμε να πάρουμε μια ενημέρωση. Ήθελα να κάνω άλλο. Τι? Αλλά πριν από αυτό, πριν από τη σύνδεση, να πάρουμε λίγο κλίμα από το τι γίνεται λίγο έξω από το γήπεδο, εκεί κοντά στις πλατείες, εκεί από φίλους του Άρη, γιατί έχουμε ήδη ανεβάσει βιντεάκια στο All About Aris και μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Πώς έχει βαφτεί κυριολεκτικά κυτρινόμαυρο το Βέλγιο, αλλά υπάρχει και εικόνα. Και εικόνα, αλλά και ήχος. Για δώσε λίγο, Βασίλη. Αυτό είναι πριν από μία ώρα. Κάνα χιλιόμετρο από το γήπεδο. Οι εικόνες είναι ακόμα καλύτερες, γι' αυτό σας λέω να μπείτε να δείτε το βιντεάκι, αλλά στο ραδιόφωνο μπορούσαμε να μεταφέρουμε τον ήχο και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό μετά από μια τέτοια σφαλιάρα στην Πάτρα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στο αεροπλάνο για να πάνε και από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και πολλά παιδιά βέβαια εκεί που μένουν είτε στο Βέλγιο είτε στην Ολλανδία και είχαν προγραμματίσει αυτό το ταξίδι και περιμέναν πώς και πώς να βρεθεί ο Άρης στο Βέλγιο για να δώσει το παιχνίδι αυτό με την Οστάμβη. Και νομίζω ότι είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι βρίσκονται τόσο πολλοί φίλοι της ομάδας εκεί και θα συμπαρασταθούν το βράδυ στην προσπάθεια των παιχτών του Γιαννάκη για να γυρίσει λίγο το κουμπί. Γιατί ήταν πάρα πολύ βαριά η ήττα από τον Προμηθέα. Νομίζω ότι αρκετά πράγματα πρέπει να γίνουν γενικότερα στον Άρη, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα πρώτο έτσι ενισχυτικό όπλο είναι ο Μποχωρίδης, αλλά δεν μπορεί ο Μποχωρίδης από μόνος του να αλλάξει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο τμήμα μπάσκετ. Εκεί όπου παρατηρείται αυτή η γνωστή καθυστέρηση με το θέμα των χορηγιών κτλ., έχουμε φτάσει, περνάμε τη μία Πέμπτη και την Παρασκευή μετά την άλλη. Θυμίζω ότι την προπροηγούμενη Πέμπτη είχε πει ο κύριος Κολοβέτσιος ότι την επόμενη Πέμπτη, αυτή που μας πέρασε δηλαδή, θα τελείωνε το θέμα. Η Πέμπτη έγινε Παρασκευή, φτάσαμε Τρίτη, έχουμε το ματς, είναι σε καλό δρόμο λένε. Εντάξει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει πέρα από τους ανθρώπους που χειρίζονται και διαπραγματεύονται τα θέματα. Έχεις καταλάβει εσύ τι ακριβώς παίζει με το συγκεκριμένο ζήτημα, με τις χορηγίες? Όχι. Δεν έχουμε και λεπτομέρειες, έτσι κι αλλιώς, πέρα από τις συζητήσεις που είχαν και... Έχουμε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις, ναι, του κυρίου Κολοβέτσι, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι από την προηγούμενη εβδομάδα θα τελειώναμε, θα πέφτανε οι υπογραφές. Αυτό από εβδομάδα πηγαίνει στην επόμενη εβδομάδα και όσο υπάρχει καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και προβληματισμός, υπάρχει και σκεπτικισμός για το τι ακριβώς ισχύει και αν το τελικά θα υλοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες ή μήπως είναι και στάχτη στα μάτια του κόσμου και... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι χορηγίες, γιατί τώρα το συνδέουν προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, το συνδέουν με την απολογία του κ. Λάσκαρη την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει η απολογία του Λάσκαρη στον ανακριτή για το προσωπικό του ζήτημα με την χορηγία, προσέξτε λίγο, την χορηγία στην ΚΑΕ Άρης. Δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Και γιατί ο Τούρκος καθυστερεί τη χορηγία ή τα συμβόλαια ή οτιδήποτε άλλο? Μπορώ να το αντιληφθώ και να το καταλάβω. Ίσα-ίσα ότι ο Λάσκαρης πριν πάει στον ανακριτή να πρέπει να τελειώσει ένα μεγάλο βάσανο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι βάσανο, θέλει χρήματα ο Άρης. Και επειδή δεν υπάρχουν έσοδα από τον Άρη, πέρα από τα δεδομένα και μάλιστα τα περισσότερα εκχωρημένα, θα πρέπει τα χρήματα αυτά να τα διαθέσει ο μεγαλομέτοχος. Έρχεται λοιπόν κάποιος τρίτος και του λέει ότι θα τα δώσω εγώ. Ή λέει ότι θα τα δώσει, έτσι. Γιατί είναι άλλο λέω θα τα δώσω και είναι άλλο τα δίνω. Και μπλέκουμε τώρα εμείς τον ανακριτή, το ένα, το άλλο.
Εντάξει. Α δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να περιμένουμε. Και το περίεργο στην ιστορία αυτή, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, χωρίς φυσικά εννοείται, όλοι θέλουμε, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, να υλοποιηθεί η συμφωνία και να έρθουν τα χρήματα, τα οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η ομάδα. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Άλλωστε, είναι ότι το θέμα δημοσιοποιήθηκε από την ΚΑΕ και στη συνέχεια εκτοξεύτηκε, θα έλεγα, δημόσια από τοποθετήσεις, από αναρτήσεις, από σχολεία των άμεσα εμπλεκόμενων. Και ο Σκολοβέτσιος έχει κάνει. Δηλαδή και ο κύριος Γιλμάς. Ναι. Και ο οποίος και αυτός αποδείχθηκε λαλίστατο στο διαδίκτυο και γενικότερα με πολύ ενεργή συμμετοχή στα social media. Να σου πω κάτι όμως. Ξέρεις τι λένε αυτοί. Αυτοί λένε είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε στον Άρη. Είμαστε χαρούμενοι που, θα... που γίνεται η συμφωνία. Δεν λένε όμως τι. Ναι, δεν είστε όμως στον Άρη. Μα εδώ ακούσαμε. Μα ένα ορίστηκε. Μα εδώ, ναι, εδώ, επίσημο της ΚΑΕ. Μα εδώ ακούσαμε, παιδιά, χωρίς καν. Εγώ εκεί πραγματικά αισθάνομαι λίγο περίεργα και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν θέλω να είμαι καχύποπτος ή αρνητικά διακείμενος, αλλά εδώ ακούσαμε και έχουν φτάσει και στα αυτιά μας εδώ και πάρα πολύ, πολύ καιρό, πολλές μέρες, για χορηγίες στο ποδόσφαιρο που θα δω τώρα εκατομμύριο. Ναι. Καθίστε, ρε παιδιά, ακόμη στο μπάσκετ δεν έχει πάρει συμφωνία. Από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή όλη η ιστορία, ακόμη δεν είδαμε γιατί το βαφτίσαμε. Να είμαστε λίγο φιδωλοί, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Κανείς φυσικά εννοείται δεν αντιλέγει. Μακάρι να έρθουν και ένα και δύο και τρία και πέντε εκατομμύρια και να μεγαλουργήσει ο Άρης και να διαπρέψει και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εννοείται ότι θα θέλαμε και χορηγίες και χρήματα και που θα διευκολύνουν τη ζωή και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Αλλά πριν καλά-καλά τα δούμε στο μπάσκετ, τα φέραμε και στο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο τα φέραμε. Το θεώρησαμε και δεδομένο. Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι λίγο διαφορετική η λειτουργία. Ο Καρυπίδης, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στον Καρυπίδη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε, ειδικά πέρσι, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, είτε για την αδειοδότηση είτε για τις πληρωμές. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο ότι οι άνθρωποι βγάλαν προς τα έξω τις προηγούμενες μέρες και βγήκε μέσα από το ρεπορτάζ, τα δημοσιογραφικά γραφεία. Και εμείς το μάθαμε, αλλά δεν το αναπαράξαμε, διότι πολύ απλά. Όταν στο μπάσκετ δεν έχει γίνει ακόμη το αυτονόητο, αυτό που ισχυρίζονται ότι θα γίνει, κάτσε με το προχωράμε και το πάμε και στο ποδόσφαιρο. Λέω γιατί έχει διαφορετική αντιμετώπιση η μία ιδιοκτησία του θέματος με την άλλη. Η μία ιδιοκτησία του θέματος έχει βγει φωτογραφίες, ναι, έχει βγει αγκαλιές, έχει κάνει αντιπρόεδρο, ναι, εντάξει, τον okay. έναν. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Έχει δώσει έναν αλή και τρεις αλή, δεν ξέρω πώς τον λένε, στο Ιράν και στην Καμπότζη, Βιετνάμ, δεν ξέρω τι είναι, με χαρτί, με σφραγίδα του Άρη. Και η άλλη διοίκηση στο ποδόσφαιρο, ίσως γνωρίζοντας και περισσότερα από τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα, έχει πει, παιδιά, show me the money. Αν μας δείσετε τα λεφτά, μια χαρά σας βάλουμε και τις χορηγίες και τα πάντα όλα. Γεμίσουμε όλο το γήπεδο. Αλλά είναι άλλο να λες, θα σου φέρω 5, 10, 15, 20, 25 και είναι άλλο να πηγαίνεις συμφωνίες. Και να ρωτήσω κάτι. Τώρα μου στέλνει ένας ότι έχει βάλει πάλι ο κύριος Σκολοβέτσιος στο Facebook, γιατί αυτό είναι το μόνο μέσο, δεν έχει είπε δημοσιογράφους και τέτοια. Παπαγαλάκια, ξέρω εγώ. Και γράφει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε τη συμφωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπαν ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Ναι. Και γι' αυτό έγινε και αντιπρόεδρος ο κύριος Γκυλμάς. Τώρα πάμε πάλι στο να υλοποιήσουμε τη συμφωνία. Και στο κάτω-κάτω, οκ. Okay. Δεν λέει κανένας τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Μακάρι να τελειώσει θετικά το όλο θέμα. Αλλά πολύ το τραβάμε και είναι φυσιολογικό και ο κόσμος να ανησυχεί. Όταν βλέπει και αυτά τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικό να ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Βλέπει ότι ο Βον φεύγει και φεύγει παραμονές του αγώνα γιατί είναι απλήρωτος. Έτσι. Πέφτει ζήτημα πάντα πληρωμών μετά από τέτοιες εμφανίσεις. Βλέπουμε την κολυσιεργία στο θέμα με τον Betway, που έπρεπε ήδη να έχει φύγει από την ομάδα, αλλά το πάμε λίγο λαου-λαου. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πέτκο δεν γίνεται την Κυριακή στο γήπεδο. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Νομίζω το έχετε αντιληφθεί. Εντάξει, είναι Κυριακή και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το μπάσκετ τι ώρα είναι? Το μπάσκετ είναι 5. Στα καπάκια δηλαδή θα είμαστε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να έρθουν και χρήματα και να τελειώσει θετικά το όλο θέμα. Αλλά είναι πάρα πολύ περίεργη η όλη κατάσταση και δεν έχει ξεδεαλύνει μετά από 1,5 μήνα το τι ακριβώς θα έρθουν να κάνουν και ποιοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν να κάνουν και
Αν θα είναι χορηγία, αν θα επεκταθεί παραπάνω. Μακάρι αυτή η υπομονή να... και η αναμονή να βγει σε καλό, να είναι για καλό σκοπό δηλαδή, και να μην είναι απλά κουλησιεργία και παρηγοριά στον άρρωστο. Διότι ο ασθενής Άρης έχει ανάγκη πολύ γρήγορα από φάρμακα, από αντιβίωση, από παυσίπονα, γιατί είναι σε δύσκολη κατάσταση και τα έχουμε περιγράψει αρκετές φορές. Θα πάμε αργότερα στο Βέλγιο. Έχουμε μια συνέντευξη για το ποδόσφαιρο του Άρη και το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας. Αυτό το πολύ σημαντικό ραντεβού το Κυριακάτικο. Όλα αυτά εδώ μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο για να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εκπομπή του All About Άρη στο Λίμπερος 107 και 4. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για το διάστημα που θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7. Την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία στη Football League με θέμα και τις καταγγελίες του Καλατζίδη. Μεταξύ άλλων. Που πήγε την Παρασκευή και... Ναι, μου είπανε ότι ο Σαββόπουλος με τον Τζαλτίδη συνεννοήθηκαν και βγήκε το μάτς 3-2. Ναι. Μου είπανε ότι ο Βασίλης με τον Χρύσανθο... Το μόνο που μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς οι δυο είναι για το ποιον θα βγάλουμε στην επόμενη εκπομπή αύριο. Για τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε, και κατά τραγούδια συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εκεί. Όχι, εκεί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, φίλε. Δεν υπάρχει σημείο επαφής. Όχι, μα αυτό είναι οι καταγγελίες. Στοιχεία έχετε? Όχι. Μου είπανε. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σούπα μου πες. Τα σούπα μου πες και τα λοιπά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο. Άρης Δόξα έχουμε. Δόξα Άρης μάλιστα. Σούπα. Την Κυριακή. Μετά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα πάμε και Βέλγιο. Μια βολτίτσα έτσι. Νοερά. Και τηλεφωνικά. Αφού πρώτα δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα και του Άρη και της Δόξας Δράμας. Πολύ πιο πρόσφατα του Άρη φυσικά. Το Λάζαρο Χαριντονίδη. Λάζαρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξ. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι για αυτό. Ξέρεις, αυτονόητα, εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν έχουμε μπροστά μας ένα μάτι, θα βάζουμε κάτω, βλέπουμε τι έχουμε. Δόξα Άρης. Ποιος έπαιξε τον Άρη και στη Δόξα? Νάτος. Λάζαρος Χαριντονίδης. Και είναι και πολύ πρόσφατη η εμπειρία σου. Στη Δόξα πότε ήσουνα? Ήμουνα τις δύο χρονιές πριν έρθει στον Άρη. Δηλαδή. Ναι. Στη Γάμα Εθνική. Ναι, στη Γάμα Εθνική. Άρα... Στο 0-1. Αγωνιστικά. Στο 0-1 και το 1-0. Ωραία. Στη δεύτερη χρονιά, ναι. Εκεί που ο Άρης έχασε την άνοδο είναι στη μία. Την πρώτη περίπτωση. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά στην πρώτη, ναι. Μάλιστα. Εκείνη τη χρονιά. Άρα φαντάζομαι ότι διατηρείς επαφές και με τις δύο ομάδες. Καλά, γιατί με τον Άρη τόσο άλλος, γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Έφυγες πριν από λίγους μήνες, αλλά και με τη Δόξα, γιατί έπαιξε εκεί δύο χρόνια. Φαντάζομαι ότι έχεις γνωστούς, ενημερώνεσαι γενικότερα. Ναι, κοίταξε, στον Άρη είναι πολύ πρόσφατο, όπως είπες και εσύ. Έχω επικοινωνία με τα περισσότερα παιδιά, τουλάχιστον αυτά που ήταν και πέρσι. Ναι. Με την ομάδα της Δόξας έχω κάποια επαφή, όχι τόση όσοι στον Άρη βέβαια. Ναι. Έχω επαφή γιατί, εντάξει, ξέρεις, επαρχιακή πόλη, ασχολούνται πάνω κάτω με το ποδόσφαιρο, πιο λίγοι άνθρωποι, οπότε κρατάω μια έτσι καλή επαφή. Ναι. Και δεν ξέρω και αν κάνω λάθος, Λάζαρε, αλλά μπορεί να έπαιξες ένα χρόνο στον Άρη, αλλά έχω την εντύπωση με αυτά που κατά καιρούς έχεις πει και γενικότερα με τη στάση σου και τη συμπεριφορά σου, έχεις δεθεί πάρα πολύ με τον Άρη. Αυτή την αίσθηση τουλάχιστον έχω εγώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια δεν το συνηθίζω να το λέω, γιατί όπως είπες και εσύ δεν είναι του χαρακτήρα μου. Ναι. Δεν μου αρέσει πολύ αυτά, αλλά εντάξει, με τον Άρη το έχω πει και παλαιότερα. Υπάρχει μια ειδική σχέση που δεν διαμορφώθηκε τον τελευταίο χρόνο που ήμουν έτσι στην ομάδα. Ναι. Είναι μια σχέση εδώ και είναι χρόνια σχέση αυτή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ συνέχεια την ομάδα. Όχι πέρσι που αγωνιζόμουν κιόλας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έχουμε αυτό το μικρόβιο, δεν είναι πιστεύω τρόπο. Ναι, όχι, δεν είναι τρόπο. Ίσα-ίσα η ειλικρίνεια, να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό προσόν και επιβραβεύεται κάποια στιγμή. Έτσι ακριβώς. Σου κόλλησε η βούλα το κυτρινόμαυρο, νομίζω. Αυτό μάλλον. Μόνο που εκείνη υποστηρίζει το λάθος κυτρινόμαυρο, να της πεις. Μάλλον είναι λάθος. Κάτι γίνεται, λάθος. Εσύ πού είσαι τώρα? Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα. Έχω λίγο αποστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο. Αποτοξινώνεσαι δηλαδή? Ορίστε. Αποτοξινώνεσαι λίγο? Αποτοξινώνομαι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, συνέβησαν διάφορα πράγματα το καλοκαίρι. Υπήρχε μια αρχική σκέψη του να μην συνεχίσω να αγωνίζομαι. Ναι. Γενικά. Ναι. Όμως, ξέρεις, το μικρόβιο είναι μικρόβιο και δύσκολα φεύγει. Οπότε... επανέρχομαι σιγά σιγά σε ρυθμούς ενώπιση Δεκεμβρίου.
Πάντως, έχω την εντύπωση, Λάζαρε, ότι έφυγες έτσι με κάποια στεναχώρια από τον Άρη. Τα δείγματα που είχες γενικότερα ήταν ότι θα παρέμενες στην ομάδα. Και επίσης, πέρσι νομίζω ότι τον πρώτο μισό χρόνο που δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου, πρέπει να οπλίστηκες με πάρα πολύ υπομονή για να αντέξεις και να συνεχίσεις. Κοίταξε να δεις, η περσινή χρονιά ήταν λίγο περίεργη ως πολύ για μένα. Ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ, το πρώτο εξάμεινο ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, ανταμείφθηκα στο τέλος. Είχα μια, θεωρώ, καλή παρουσία που βοήθησε την ομάδα στο... Όσο ήταν εφικτό αυτό, έτσι, δεδομένο και της βαθμολογικής. Ναι, σε σημείο μάλιστα συμπληρώνω εγώ, Λάζαρε, που πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν έπαιζε στο πρώτο μισό της σεζόν. Ναι, εντάξει, όντως, είναι ένα ερώτημα που έχω ακούσει και εγώ κατά καιρούς, αλλά επειδή όπως είπα είμαι πολύ χαμηλών τόνων, δεν το συνεχίζω. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχει σίγουρα μια πικρία, υπάρχει. Θεωρούσα ότι θα μπορέσω να βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου στην προσπάθεια της ομάδας, στη φετινή προσπάθεια που κάνει για να επανέλθει στη Super League. Ωστόσο δεν ήρθαν τα πράγματα. Ξέρεις, στη ζωή δεν έρχονται τα πράγματα πάντα όπως τα περιμένουμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή γενικότερα. Ναι. Πάντως παρακολουθείς τον Άρη, αυτό είναι βέβαιο. Έχεις δει, δεν ξέρω αν έχεις δει όλα τα παιχνίδια. Χρόνια. Ναι, έχω δει όλα τα παιχνίδια και του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Τι έχεις δει? Που μου δίνει την ομάδα να καταλάβω, είναι μια ομάδα που είναι γραμμένη, τουλάχιστον έτσι δίνει τις αρχές του πρωταθλήματος, πιο καλά δομημένη για τα θέλω έτσι, της κατηγορίας. Σκληρότραχη ομάδα που αγωνίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάρει τους πολύτιμους βαθμούς. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι, με τα Τρίκαλα. Που τον γκολ μπήκε στα τελευταία ουσιαστικά λεπτά. Και στο παιχνίδι με τον Αρκοτέλη, το οποίο ήταν μια φοβερή ανατροπή. Έτσι. Αυτό δείχνει το μέταλλο της ομάδας, το πίστευμα της και βέβαια τη δυναμική της. Που αν και έλειψε τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο βλέπω ότι σιγά σιγά αυτό επανέρχεται. Δηλαδή οι διαφορές που βλέπεις γιατί ήσουν μέλος της ομάδας πέρσι είναι οι πιο χτυπητές έτσι, διαφορές, ποιες είναι? Θεωρώ κατά τη γνώμη μου, και αν μου το επιτρέπεις, είναι πιο ουσιαστικές, έτσι. Είναι ουσιαστικές. Άλλα τα θέλω της Γάμα, της Β, αλλά της Α, της Super League δηλαδή. Στην τεχνική παίζουν ρόλο, θεωρώ, πιο ουσιαστικά πράγματα, τα οποία φέτος ο φετινός Άρης νομίζω ότι τα έχει, ότι το έχει. Ότι το έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το ξεκίνημα που έχει κάνει, πώς λειτουργεί στον ποδοσφαιριστή, αυτό το 6 στα 6? Σίγουρα, εντάξει, κοίταξε να δεις, του δίνει αέρα, έτσι, του δίνει αυτοπεποίθηση, όμως από την άλλη μεριά δεν είσαι, ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν αγωνίζεις σε μια τέτοια ομάδα, ενός τέτοιος μεγέθους, ξέρεις την ιστορία, το βάρος της φανελάς, σου δημιουργεί, ξέρεις, και ένα συνέστημα λίγο περίεργο από την άποψη ότι αυτό που χτίζεις θέλεις να το κρατήσεις. Κάτι προσωπική μου και πάλι άποψη, έτσι, θέλεις να το κρατήσεις αυτό το πράγμα. Ελπίζω να λειτουργήσει και να επιδράσει θετικά στα παιδιά, ούτως ώστε να το κρατήσουν αυτό, να συνεχίσουν στο ίδιο Νικηφόρο Σερί και να πετύχουν το στόχο τους που δεν είναι άλλος από την άνοδο, έτσι. Θεωρώ είναι ζωτική σημασία αυτό. Ίσως στα παιχνίδια με τη Δόξα, εκείνο ειδικά και το 0-1 και το 1-0, αλλά στο 1-0 τότε είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση ώστε ο Άρης να μένει ένα βαθμό πίσω από τον Πανσεραϊκό. Τώρα ο Άρης πάει στη Δράμα και είναι 5 και 6 και 4 βαθμούς πάνω από τις ομάδες που διεκδικούν. Αυτό παίζει ρόλο σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή το να πηγαίνεις και να ξέρεις ότι άμα χάσω, χάνομαι. Ενώ τώρα, ναι, μην είμαι και καλή ομάδα και όλοι λένε ότι είμαι και καλύτερη ομάδα, αλλά είμαι και 4-5 βαθμούς πάνω και να χάσω, που λέει ο λόγος, δεν χάνομαι. Πάλι από πάνω θα είμαι. Κοίταξε, παίζει ρόλο σε ένα ποδοσφαιριστή, εννοώ στον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι, που προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Σίγουρα. Καταρχάς είναι ένα από τα... Εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή καμία σχέση. Απλά είναι ένα δυνατό παιχνίδι της κατηγορίας που κλείνει πολλά. Είναι δύο διεκδικητές για την άνοδο, έτσι. Έχει διαμορφωθεί μια διαφορά 4 πόντων, νομίζω. 4 από τον Όφη και 5 από τη Δόξα και την Παναχαϊκή. Και 5. Λοιπόν, σίγουρα άμα όλοι παίζουν για το και οι δύο θα παίξουν για το αποτέλεσμα. Οπότε δημιουργεί ένα άγχος
θεωρώ σε άλλους θετικά, άλλους αρνητικά στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Γιατί ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να βρεθείς, δηλαδή σε ακόμα ένα στραβοπάτημα, μιλάω και για τους λιτέτσι, μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο κάτω και να μείνεις εκτός διεκδίκησης. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς, έτσι, είναι ακόμα πολύ νωρίς για το πρωτάθλημα. Έχουν παίχτη εξαγωνιστικές πόσες έχουν παίχτη. Οπότε, εντάξει, υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος. Ίσως, βέβαια, θεωρώ ότι το άγχος, να σου πω την αλήθεια, θα έχουν τις περισσότερες δόξεις. Παίζουν μια ομάδα σαφώς πιο καλή. Είναι ευκαιρία να δείξουν και αυτοί πράγματα. Αυτό είναι επικίνδυνο, βέβαια, για την ομάδα του Άρη. Θεωρώ ότι θα το έχουν εκείνη το άγχος. Ο Άρης πηγαίνει εκεί με άλλο πνεύμα. Νομίζω ότι Βλέπεις να υπερέχει ο Άρης αισθητά σε κάποια κομμάτια και κυρίως το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε εγκαίρως. Από την πρώτη μέρα δουλεύει σχεδόν η ίδια, με εξαίρεση την προσθήκη, την πολύ ποιοτική βέβαια του Πλατέλα, σε σχέση με τη Δόξα, η οποία εξαιτίας του γνωστού θέματος της αντικατάσταση των ομάδων που δεν έπαιξαν τελικά στη Football League, φτιάχτηκε με αρκετή καθυστέρηση. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Δόξα όντως έχασε πολύτιμο χρόνο όσον αφορά τις περιπέτειες που είχε και όλα αυτά. Ο Άρης, από την άλλη, από το καλοκαίρι, από την αρχή του καλοκαιριού, άρχισε να χτίζει την ομάδα. Θεωρώ πως είναι αισθητές οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Γιατί ναι, μεν ότι η Δόξα έχει δώσει κάποιους αγώνες, αλλά στα λεγόμενα καλά παιχνίδια, στα λεγόμενα ντέρμπι, έχει χάσει βαθμούς. Απέναντι στο Άρη. Δύο μάτς έχει χάσει το ένα και έχει φέρει ισοπαλία με τα Τρίκαλα. Και έχει φέρει ισοπαλία το άλλο, με τα Τρίκαλα και την Παναθηναϊκή. Ο Άρης αυτά τα παιχνίδια τα έχει κερδίσει. Αυτά είναι κάποια πράγματα. Κάποια σημάδια που δείχνουν κάποια πράγματα, έτσι. Και θεωρώ ότι και από άποψη ποιότητας, όσον αφορά το ρόστερ, υπερέχει σημαντικά ο Άρης. Βέβαια, είχε ένα καλό στοιχείο, ένα δυνατό στοιχείο η Δόξα, και δεν ξέρω αν θα... Επειδή είσαι και αμυντικός, θα το ρωτήσω. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Είναι το πρώτο γκολ που δέχθηκε στο πρωτάθλημα, αυτό από την Παναχαϊκή προχθές. Ναι, αλλά... Συμπληρώνω. Με καρδίτσα, Εργοτέλη, με στην έδρα της είναι τα μάτια. Με τα Τρίκαλα έφερε 0-0 και με την Παναχαϊκή ένα Παναχαϊκή. Ένα νούμερο το οποίο το βάζουμε στην κουβέντα. Ότι είναι μια ομάδα που έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Σίγουρα δείχνει κάποια πράγματα και αυτό, αλλά θέλουμε να δούμε και στα καλά παιχνίδια, έτσι. Ναι, σωστά. Δεν είναι... θα φανεί και στο παιχνίδι με τον Άρη. Έτσι. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Οι ποδοσφαιριστές θα κρυθούν από αυτό και νομίζω ότι μετά το παιχνίδι θα αλλάξουν κάποια δεδομένα. Πάντως, ίσως στο μάτς της Κυριακής και τις επόμενες δύο αγωνιστικές να έχουν κρυθεί πάρα πολλά. Γιατί έχουμε όλα τα καυτά μάτς. Δηλαδή, παίζει ο Άρης στη Δράμα, παίζει Όφη Παναχαϊκή, την επόμενη αγωνιστική παίζει Άρης Όφη και τη μεθεπόμενη παίζει Όφη Δόξα. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχουν ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Θα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που ενδεχομένως από πολύ νωρίς ή να μπλέξει ακόμα χειρότερα. Ή να μπλέξει να είναι όλοι μαζί ή να υπάρχει μια... να ξεφύγει κάποιος δηλαδή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο γρήγορα χτίζει διαφορά, έτσι, τόσο το καλύτερο, και αυτό θα φανεί πιστεύω και στο τέλος, στο τέλος της σεζόν. Τα παιχνίδια όλα πρέπει να τα κερδίζεις, αν όχι έτσι, το ανθρωπίνο δυνατό, έτσι. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό. Και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να κοιτάει και τους αντιπάλους του. Έχει πλέον έναν αέρα. Καλό είναι να κοιτάει μόνο τον εαυτό του, οι παίχτες, το καλό της ομάδας. Να κερδίσουν στα παιχνίδια περισσότερα μπορούν, να χτίσουν ένα καλό σερί. Και από εκεί πέρα να αφήσουν τις άλλες ομάδες. Να μην δημιουργηθεί δηλαδή άγχος στα καλά καθούμενα. Ναι. Οι περισσότεροι αυτό λένε, ότι αν ο Άρης συνεχίσει έτσι, θα καπαρώσει τη μια θέση και θα πολεμήσουν όλοι οι υπόλοιποι για τη δεύτερη όσον αφορά την άλλη. Μα αυτό είναι και αλήθεια. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, γιατί πέρσι κόστησε στην ομάδα το γεγονός ότι αντί να είναι στη θέση του οδηγού, ήταν στη θέση του κυνηγού. Και υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος. Ούτως ή άλλως υπάρχει άγχος, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτό το γνωρίζουμε. Ακριβώς αυτό. Πέρσι έγινε αυτό ακριβώς που είπες, Αλέξη. Δηλαδή, χάθηκαν πολύτιμοι βαθμοί στις αρχές του πρωταθλήματος. Με ανάποδα αποτελέσματα.
οι διεκδικητές υπόλοιποι που ήταν πέσει, έτσι, χτίσανε μια διαφορά και μετά έτρεχε στο δεύτερο γύρο για να προλάβει και να κλείσει την ψαλίδα και να σώσει την παρτίδα. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, άσχετα αν κάναμε έτσι, καλή πορεία στο δεύτερο γύρο, αλλά κάποια πράγματα δεν μαζεύονται και αυτό είναι αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να χτίσει μια διαφορά από την αρχή, ώστε να παίζει πιο ελεύθερα, να ηρεμήσει και να σε κυνηγάνε οι υπόλοιποι, όχι να κυνηγάσει. Ναι. Εδώ ο φίλος 779 απορεί γιατί δεν έμεινες έστω ως backup στην ομάδα. Απορία πολλών είναι. Φαντάζομαι ότι την μοιραστήκαμε και εμείς. Είναι απορία γιατί όντως ο Άρης ήθελε και ένα ακόμα στόπερ. Και όχι ήθελε, θέλει νομίζω. Μήπως το κάνεις κόλπο να έρθεις το Γενάρη. Ήτανε για να σας λείψω. Όχι, εντάξει, σου είπα και προηγουμένως είναι και αυτό που μένει, αυτή η πικρία που μένει, ότι θεωρώ και εγώ ότι θα μπορούσα να βοηθήσω στην ομάδα όπου κι αν με χρειαζόταν. Δηλαδή και πέρσι είδες ότι στο εξάμηνο ήμουν εξαφανισμένος τελείως και ήρθα από την κερκίδα, όχι από τον πάγκο. Ήρθα από την κερκίδα πέρσι και προσπάθησα να κάνω την καλύτερη γνώση. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, άλλοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εμείς απλά. Καλά, στο ποδόσφαιρο είναι συνηθισμένο αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Απλά και ο κόσμος το έχει απορρέει γιατί έκανε όντως ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Και έστω αυτό που λέει, έστω αν δεν ήσουν για βασικό, εντάξει, ο Σόουζα και ο Δελιζήσης είναι εμφανές ότι προορίζονται και είναι οι βασικοί. Από εκεί πέρα, εντάξει, άλλοι αποφασίζουν όπως λες και εσύ. Τώρα για το Γενάρη, ποια είναι τα πλάνα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι όπως είχα πει στην αρχή ότι υπήρχαν δεύτερες σκέψεις σε μένα. Δηλαδή στο μυαλό μου υπήρχε και το ενδεχόμενο ακόμα να αποχωρήσω. Πολύ νωρίς όμως, ακόμη μικρός είσαι. Πολύ νωρίς, αλλά εντάξει, είναι διάφορες καταστάσεις, πολλά στο μυαλό μου. Απλά επειδή σου είπα το μικρόβιο είναι μικρόβιο, άρχισα να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως, να ξεκίνησα και τώρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πω κάτι ότι έχω κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μόνο που αυτή τη στιγμή επήγει είναι να επανέλθω σε μια πολύ καλή κατάσταση. Θα σε δούμε προφανώς από το Γενάρη σε κάποια ομάδα, να ευχηθούμε το καλύτερο. Άρα την Κυριακή έχεις χρόνο, θα δεις το ματσάκι με την ηρεμία σου. Κάναμε εσύ μια πρόβλεψη, αν μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη. Εντάξει, και δεν ξέρω αν είμαι καλός προβλέψης, δεν συνηθίζω να κάνω προβλέψεις, ωστόσο βλέπω νίκη του Άρη και βλέπω να συνεχίζεται το σεζί, το 7-7. Δεν θα αρέσει αυτό στους φίλους σου εκεί στη Δράμα, να ξέρεις, αλλά εντάξει. Αρέσει, εμάς δεν πειράζει. Κοίταξε, είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή η πρόβλεψη που μου ζήτησες να κάνω πάει με βάση αυτά που έχουν δείξει δύο ομάδες. Δηλαδή, σου είπα ότι η Δόξα έχει κάνει από όλα τα παιχνίδια τα δύο. Ήταν τα πιο δυνατή και στα δύο παιχνίδια έχασε βαθμούς. Ο Άρης με αυτές τις ομάδες, τα υποτιθέμενα δυνατά παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, πήρε την νίκη. Ουσιαστικά έτσι. Με βάση αυτά τα δεδομένα και με την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι υπέρ της ομάδας. Ωραία, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Και στην οικογένεια. Και στην οικογένεια. Και στη Βούλα θα δώσεις πολλούς. Θα δώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο για το Γενάρη. Ευχόμαστε γιατί πραγματικά εντάξει, είσαι και ένα καλό παιδί, το ξέρει όλος ο κόσμος και φαίνεται νομίζω και από τα λεγόμενα. Πού το ξέρει ότι είναι καλό παιδί τώρα? Είναι καλό παιδί. Σταμάτησε. Είναι καλό παιδί. Το ξέρει. Ίσως επειδή είσαι και πολύ καλό παιδί, γι' αυτό. Η ποδοσφαιρική πιάτσα δεν κάνει δεύτερη σκέψη. Άλλο, ξέρεις, άλλη ζωή εκτός ποδοσφαίρου. Έξω από το γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Άλλο μες στο γήπεδο. Καλά, εσύ είστε και μια οικογένεια όμως τώρα που αναγκαστικά έχετε τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Οπότε προσαρμόζετε και τη ζωή σας την καλά, υπόλοιπη. Ναι, είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να είσαι προσγειωμένος, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό σου είπα, άλλο τι κάνεις εντός αγωνιστικών χώρων, άλλο τι κάνεις εκτός. Εκτός πρέπει να ακολουθείς ένα πρόγραμμα, κάποια δεδομένα δεν αλλάζουν. Μέσα στο γήπεδο μπορεί να είσαι και λίγο νευρικός. Εντάξει, γιατί και πιο σκληρός. Μέσα στο γήπεδο μεταμορφώνομαι. Έτσι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε. Εύχομαστε ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από το Λάζαρο Χαριτονίδη. Είναι πραγματικά απορίας άξιων. Και να σου πω κάτι. Είναι ο μοναδικός από αυτούς που αποχώρησαν το καλοκαίρι. Και θα το πω τώρα, με αφορμή αυτή την κουβέντα, που χάρισε και λεφτά. Δεν διεκδίκησε τα λεφτά τα οποία του οφείλονταν από την περσινή χρονιά. Ψάξτε να βρείτε.
Α, και ο Βασίλης ο Ρόβας χάρισε κάποια χρήματα, ένα ποσό από εκείνα, αλλά συνεχίζει να παίρνει κάποιες. Εντάξει, εκείνος και περισσότερα να λαμβάνει το γι' αυτό. Πίτου, νομίζω, χάρισε κάποια. Αλλά ο Λάζαρος ο Χαριτονίδης είχε ένα ποσό, το οποίο δεν το απέτησε, δεν το αξίωσε, ούτε καν κινήθηκε εναντίον του Άρη, ούτε καν το ζήτησε, να σου πω την αλήθεια. Και... Να σου πω κάτι. Άλλοι στη θέση ήταν οι πρώτοι που θα το κάνανε. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να κάνω κάποια στιγμή μια ερώτηση στον Παύλο, τον Μυροφορίδη. Για την επιλογή. Θα σου πει βέβαια για αγωνιστικούς λόγους. Ναι, για αγωνιστικούς. Αυτή ήταν και. Εγώ τον είχα ρωτήσει το καλοκαίρι και μου είπε ότι είναι αγωνιστική η λόγη. Δεν έχει να κάνει κάτι με το χαρακτήρα του, προφανώς. Γιατί το παιδί, επαναλαμβάνω, ότι είναι ναι. Και ως αθλητής είναι εξαιρετικός. Το όταν τα ζήτησε με στον πρωταθλητισμό κιόλα, όταν έχει. Γιατί σύζυγός, το γιο δεν γνωρίζει, είναι η Βούλα Παπαχρήστου η πρωταθλήτρια. Θέλοντα κι εμεί ζήσει με στον πρωταθλητισμό. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά ήταν αγωνιστική η λόγη καθαρά τη επιλογή απόφαση του τεχνικού διευθυντή τη ομάδα να. Μη συνεχιστεί η συνεργασία. Είναι παράξενο δηλαδή ένα παίκτη να πει σε μια ομάδα και να μην εννοείται. Εννοείται. Αλλά εντάξει, και καταρτισμένο παιδί και πολύ καλά μας μίλησε και παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια. Αυτό κατάλαβα. Παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια, σε πληροφορώ. Η διαφορά είναι ότι το είπε τώρα που έφυγε, όχι όταν ήρθε. Έχει διαφορά. Και πολύ καλά έκανε, νομίζω. Γι' αυτό δείχνει ωριμότητα. Αυτό δείχνει ήθος και ωριμότητα. Και παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρει, έχει δει και τις άλλες ομάδες. Έχει εικόνα δηλαδή από το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ο 779 δίνει και μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι της Κυριακής. Θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες λίγο πιο αναλυτικά. Αφού δούμε και ποιον διαιτητή θα ορίσει αύριο η ΚΕΔ. Να μην μπει, λέει, της αγαπημένης ομάδας του Χατζησαρόγλου. Τα έχουμε πει για το Χατζησαρόγλου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και σε ποιο blog ανήκει και ποια είναι η αγαπημένη του ομάδα και ποια είναι έτσι, η σφαίρα επιρροής αυτών των παραγόντων στη συγκεκριμένη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα κολλητιλίκια με τον Πύρο και πόσο ωραία βλέπουν τα μάτς παρέιτσα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε ή όχι ότι θα είναι αξιολογημένος ο διαιτητής. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να ησυχάσουμε ή να... Εγώ ανησυχώ περισσότερο. Το πιθανότερο αυτό είναι. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο αξιολογημένος γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ναι. Θα μπορώ να σου πω περισσότερο μετά αφού τον δω. Πότε είναι αύριο ή την Πέμπτη είναι αυτό τώρα. Ή αύριο, νομίζω Τετάρτη βγαίνουν. Πότε βγαίνουν. Δεν θυμάμαι. Μπάσε τόσο. Όποτε και να βγει, εδώ θα είμαστε. Γιατί πέρσι ο αξιολογημένος Καλογερόπουλος μας ξέσκησε. Ο αξιολογημένος. Πώς τον λέγανε τον άλλον. Ο Μάνταλος με τον Απόλλωνα. Και ο αξιολογημένος Παπαδόπουλος που τον προωθούν και για τις ΕΠΣ Μακεδονίας. Ήταν αυτός που έδωσε το πέναλτι στον Απόλλων Σμύρνης στο παιχνίδι με τον Όφη. Τα εγκλήματα πέρσι τα διαιτητικά δεν τα κάνανε. Τα διαιτητάκια της ΓΑΜΑ και της ΒΙΤΑ Εθνικής που παίξανε. Οι αξιολογημένοι. Οι αξιολογημένοι τα κάνανε τα εγκλήματα. Άρα γι' αυτό σε ρώτησα αν θα πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο και μάλλον Είναι και αυτό ένα κομμάτι, ειδικά στη Football League, παιδιά, να ξέρετε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο και το βιώσαμε στο πετσί μας. Πέρα από τις όποιες αδυναμίες και τα τεράστια εγκλήματα που έγιναν και τα έχουμε πει, στην Αθηνά και χειρακίνη ήταν πέρσι η φάση. Αυτό είναι ότι φέτος. Και φέτος αυτό έγραψα εγώ λίγο πριν στον blog. Απλά βλέπεις. Είχε πολλά λάθη. Ναι. Δες όμως βλέπεις... όταν η ομάδα είναι καλή. Βλέπεις όμως τι είπε ο Λάζαρος ο Χαριτονίδης και το είπε πολύ σωστά. Τώρα είσαι, αλλά χάνοντας ένα παιχνίδι και στραβώνει και ένα ακόμη μετά, αρχίζεις και λίγο πάλι βλέπεις. Ναι. Χάνεις το πλεονέκτημα, αρχίζεις λίγο πιέζεσαι. Λέτε πόσο σημαντικό είναι. Φυσικά. Να συνεχίσεις να μην απολέσεις αυτό το πλεονέκτημα που έχεις. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να κερδίσεις την Κυριακή, εγώ λέω να μην χάσεις. Μην χάσεις. Καλά είναι, πρόσεξε λίγο. Η Δόξα, η Παναχαϊκή και ο Όφη αυτή τη στιγμή έχουν 3 και 4 βαθμούς λιγότερους. Έχοντας απώλειες βαθμών, ο μεν Όφη με ομάδες που θεωρητικά ο Άρης θα κερδίσει. Όχι θεωρητικά, τη μία την κέρδισε, τα Τρίκαλα. Να. Έφερε ισοπαλία στην Καρδίτσα. Έκανε αυτά που έκανε πέρσι ο Άρης, αν το σκεφτείς. Ο Άρης κάπως έτσι ήταν. Όπως είναι ο Όφη. Με 2 απώλειες στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Αυτό ακριβώς έκανε. Στη συνέχεια. Η Δόξα απέναντι σε 2 καλές ομάδες δεν έβαλε γκολ και δεν κέρδισε. Και η Παναχαϊκή, η οποία για μένα έχει την καλύτερη παρουσία από όλες αυτές τις ομάδες, έβγαλε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και έχασε από τον Άρη στο Βικελίδης. Απλά έχει κάνει και την κέρα της γιατί με τον Κισαμικό, που τελικά είδαμε τον Κισαμικό, τώρα είδαμε. Δεν ήταν καθόλου ομάδα, δεν είναι καλή θέα. Εντάξει, η Δόξα έχω την εντύπωση ότι την Κυριακή, επειδή ακριβώς αυτή παίζει με την πλάτη κατά κάποιο τρόπο στον τοίχο, όντας το -5, εκτός από αυτό το σπροξηματάκι, θα μπει σίγουρα με ορμή, γιατί
παίζει κοντά στον Άρη, παίζει στο γήπεδό της. Εντάξει, αν ο Άρης καταφέρει να διαχειριστεί και είναι σοβαρός και πειθαρχημένος, όπως τον Εργοτέλη στο πρώτο τέταρτο, και είναι όπως πρέπει να είναι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, νομίζω ότι μετά θα κουπάσει όλο αυτό και ο Άρης μπορεί να το φέρει το μάτς στα μέτρα του. Και σε φυσική κατάσταση υπερτερεί, και σε ποιότητα υπερτερεί, και πιο δουλεμένη η ομάδα είναι 100%. Και στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να φύγει άμα χρειαστεί, με πλατέλα, με κάσο. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να χτυπήσει αγωνιστικά σε πολλά σημεία την Δόξα Δράμψη. Αρκεί να μην μπουν σαν κοιμισμένοι όπως μπήκανε με αν τον Εργοτέλη. Ακόμα και 70-30 να παίξει διετησία, ώρες θα κερδίσει. Ναι. Το θέμα είναι μην γίνουν όργια. Ακριβώς. Γιατί αυτό ακούγεται για αυτό το μάτς. Α, δούμε, πάμε στο διάλειμμα γιατί αργήσαμε ήδη με τη συνέντευξη, αλλά ήταν ωραία η συνέντευξη με τον Λάζαρο του Χαριτονίδη και επιστρέφουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε, είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πήγαμε στην Αθήνα πριν με Λάζαρο Χαριτονίδη, πάμε και μια βόλτα μέχρι το Βέλγιο, εκεί όπου θα συναντήσουμε ένα καλό φίλο, ο οποίος βέβαια έχει αποφασίσει να αφήσει πίσω του την Ελλάδα και πλέον ζει μόνιμα Δημήτρη Κογκετζίδη, σωστά? Σωστά, Χρυσανθεταλτίδη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, είμαστε. Καλησπέρα. Εδώ με Αλέξη Σαββόπουλο. Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα. All About Aris On Air. Ο Δημήτρης, ο οποίος από χθες έχει τροφοδοτήσει με αρκετό υλικό από την προπόνηση της ομάδας, αλλά και πολύ ωραία βίντεο είδαμε σήμερα, Δημήτρη, από τους φίλους του Άρη που έχουν κυτρινήσει στο Βέλγιο. Η αλήθεια είναι ότι από παντού έρχονται... με προορισμό ότι είναι στάνδι φίλοι του Άρη, είτε από Ολλανδία είτε από Γερμανία. Οι συγκεκριμένοι φίλοι του Άρη ερχόντουσαν από Θεσσαλονίκη, ήταν ένα μικρό κομμάτι στην πλατεία στο Μπρίζ. Βρισκόντουσαν, ακουγόταν η πλατεία γεμάτο με συχθήματα του Άρη, τράβηξε την προσοχή όλου του κόσμου. Φαντάζομαι τι θα έπαθαν αυτοί οι φιλήσυχοι εκεί Βέλγιοι. Τώρα είδαν εκεί τους, σου λέει τι είναι αυτοί. Όπως ακριβώς το λες, Αλέξη, οι Βέλγοι βρισκόμαστε στη φλαμανδική πλευρά του Βελγίου. Ναι. Οπότε, ξέρεις, κάπως η ζωή τους είναι και η λογική τους κάπως τετράγωνη. Βλέποντας κάτι τέτοιο, κατευθείαν τους τάραξε την ήρεμη ζωή που έχουν. Ναι. Τραβούσαν βίντεο, υπήρχαν παιδιά δίπλα. Τους βλέπαν τους φίλους του Άρη να φωνάζουν συνθήματα, ξεσήκωσαν για αρκετή ώρα μάλιστα την πλατεία του Μπρίζ, η οποία ήταν ντυμένη και στα Χριστουγεννιάτικα λόγω του. Εντάξει, και μια μαγική πόλη είναι η Βενετία του Βελγίου, όπως τη χαρακτηρίζουν. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και τυχερή αυτή που βρέθηκαν εκεί και από άποψη ότι επισκέφθηκαν μια πόλη, η οποία είναι, εσύ το ξέρεις καλύτερα φυσικά γιατί μένεις εκεί πλέον στο Βέλγιο, από τις πιο όμορφες στην Ευρώπη γενικότερα. Πραγματικά πανέμορφη, πραγματικά. Νομίζω ότι ο κόσμος ταξιδιωτικά αξίζει να την επισκεφτεί. Ναι, όντως. Εσύ πόσο μακριά είσαι από εκεί? Από εκεί είμαι σε μια απόσταση Θεσσαλονίκη-Βόλος, ας πούμε. Α, μια χαρά. Άρα σου ανοίξαμε τα μάτια να πηγαίνεις εκεί πέρα να παίρνεις ωραία. Ανοιχτά, Χρήστο. Να ξέρεις. Μας περιέγραψες για τον κόσμο. Χθες πάντως είχες την ευκαιρία να βρεθείς και στην προπόνηση. Τα είπες εκεί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Είδα ότι βγήκατε και μια πολύ ωραία χαμογελαστή φωτογραφία. Τι λέει ο coach, γιατί τον συναντάς μετά από ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι? Η αλήθεια είναι ότι μετά την εμφάνιση με τον Προμηθέα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης σίγουρα είναι στεναχωρημένος από τους παίκτες του. Όμως όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η ψυχοσύνθεσή του, ο τρόπος που λειτουργεί. Οπότε είναι ένας μαχητής αληθινός και αυτό προσπαθεί να μεταδώσει και στην ομάδα. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν τον βοηθούν τόσο, όμως αυτό προσπάθησε να κάνει και στη χθεσινή προπόνηση. Είχε ομιλία με τους παίκτες προσπαθώντας να τους βοηθήσει ψυχολογικά να υπάρξει μια σχετική ανάταση, έτσι ώστε ο Άρης να μπει σήμερα στην Βελτουίσντομ Αρένα και να καταφέρει να πάρει την τέταρτη του νίκη στο τέλος του πρώτου γύρου της συγκεκριμένης φάσης του Champions League, στη διοργάνωση συγκεκριμένη, και τα πράγματα να αρχίσουν να ομαλοποιούνται στο αγωνιστικό κομμάτι. Βέβαια έχει να αντιμετωπίσει μια αρκετά δύσκολη ομάδα για τα δεδομένα του Βελγίου. Είναι η απόλυτη ομάδα από το 1970 που έχει ιδρυθεί. Είναι πολυτροπέουχος στο Βέλγιο, διαθέτει κάποιους καλούς παίκτες. Ο Άρης δεκαετίας του 80 είναι δηλαδή. Ακριβώς. Πριν ο Άρης ξεκινήσει τη δική του αυτοκρατορία, το 80 είχε ξεκινήσει η Οστάνδη.
τα πρώτα 3-4 χρόνια της δεκαετίας του 80 και από εκεί και πέρα από το 2011 και μετά έχει ξεκινήσει την δεύτερη της αυτοκρατορία με τον Ντάριο Τζέρτζια στην τεχνική ηγεσία να έχει κατακτήσει τα πάντα. Αρκεί να σημειώσουμε ότι την τελευταία εξαετία έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και 3 Super Cup. Ο Άρης πάντως, στα του Άρη, ο Άρης είναι ένα βαθμό πάνω από τους Βέλγους. Έχει 3 νίκες, 3 ήττες, 9 βαθμούς. Η Οστάνδη έχει 2-4. Είναι σημαντικό το μάτς και νομίζω ότι ο Άρης έχει μια ευκαιρία να σβήσει την ήττα από τη Βόνη σήμερα και να διατηρηθεί στην πρώτη τριάδα, γιατί είναι μαζί με την Αβελίνο και την Ίμπουρκ ισόβαθμες οι ομάδες μαζί με τον Άρη. Διαφορετικά ακριβώς θα μπλέξει. Ακριβώς αυτό, γιατί έχει και το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το πρώτο του δεύτερου γύρου, το δίνει Ζιελόν Αγκόρα, οπότε είναι καλό στο σημερινό παιχνίδι ο Άρης να βγάλει, να βγάλει τσαγανό, να βγάλει δύναμη, να βγάλει αντίδραση παίκτες μέσα στο γήπεδο, το πείσμα τους και τον μπασκετικό τους εγωισμό, έτσι ώστε να καταφέρουν να πάρουν τη νίκη, να αποδείξουν ότι ήταν μια πραγματικά κακή παρένθεση το προηγούμενο παιχνίδι, που παρόλα αυτά δεν μπόρεσε ο κόσμος να ασχοληθεί με διαιτησία, λόγω ότι η ομάδα δεν της βγήκε πραγματικά τίποτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίκτες εγνωσμένης αξίας δεν μπορούσαν να πασάρουν ή να σουτάρουν. Καθαρά ήταν θέμα ψυχολογίας και ο Άρης έκανε ένα τόσο κακό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τα φώτα, θέλοντας και μη, πέφτουν στον Λευτέρη Μποχορίδη. Ναι. Ο οποίος σήμερα θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι, δεύτερη φορά εμφανίζεται για τον Άρη, έπειτα από 3,5 χρόνια. Είναι βέβαιο ότι πάνω του θα πέσουν πολλά μάτια απόψε και πολλά θα περιμένουν και οι φίλοι του Άρη και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έτσι ώστε ο Άρης να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο σημερινό παιχνίδι. Βέβαια έχει δύο προπονήσεις στα χέρια του, στα πόδια του, ναι, όπως και να το πούμε. Έχει δύο προπονήσεις, όμως οι παίκτες, όπως και ο Γκάρι Μπέλ για παράδειγμα χθες, ο οποίος έκανε και δηλώσεις, είπε πως θα απελευθερωθεί και αυτός με την έλευση του Λευτέρη Μποχορίδη, με συγχωρείτε, και θα καταφέρει και αυτός να βρει τον πραγματικό του εαυτό, γιατί και ο Άρης περιμένει σκοράρισμα από τον συγκεκριμένο παίκτη. Έτσι είναι, όπως το λες. Γενικά νομίζω ότι ο Μποχορίδης μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στον Παναγιώτη Γιαννάκη, λύσεις που περιμέναμε και από τον Βον, αλλά δεν τις είδαμε, παρόλο που πρόκειται, για κατά την άποψή μου, για ένα πολύ καλό παίκτη. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται όλοι οι παίκτες να κολλάνε στη χημεία μιας ομάδας. Ο Μποχορίδης ξέρει και τι σημαίνει Άρης, αντιλαμβάνεται και πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι θα αντιληφθεί ένας ξένος παίκτης. Και νομίζω ότι πραγματικά θα βοηθήσει. Εσύ είχες το προνόμιο, είδες και την πρώτη προπόνηση ξανά στα κυτρινόμαυρα. Δεν ξέρω, είπε κάτι ο Λευτέρης για την επάνωδό του? Νομίζω ότι θα προτιμήσει να μιλήσει μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν ιδιαίτερα προσιλωμένος στην προπόνηση. Αυτό θέλει να παίξει και αυτός, όπως είπε, θέλει να παίξει μπάσκετ, να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπάει. Οπότε αυτό θέλει και ο Άρης από αυτόν, έτσι. Προσπαθεί να κατανοήσει και αυτός τώρα τα συστήματα, να μάθει λίγο τους παίκτες. Είναι πολύ λίγο καιρό στην ομάδα. Η προσήλωσή του αυτή είναι και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μου λες, Δημήτρη, περιμένουν πολύ κόσμο σήμερα στο γήπεδο, γιατί έχει και το προνόμιο το Βέλγιο να είναι ακριβώς στο κέντρο της Ευρώπης και μπορεί να προσελκύσει κόσμο από πάρα πολλές χώρες γύρω-γύρω. Ακριβώς. Γενικότερα, σε ερωτήσεις που κάναμε στους ανθρώπους εκεί πέρα της ομάδας, 2 με 3 χιλιάδες φιλάθλους περιμένουν στην αναμέτρηση. Έχουν ένα γήπεδο χωρητικότητας 5.000 θεατών. Είναι σε πρότυπα αμερικανικά. Ναι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο, βέβαια, είναι μια μικρογραφία. Μην φανταστείτε ένα γήπεδο NBA. Mm. Είναι σε πολύ μικρότερη μορφή. Όμως το στήσιμο του, ο τρόπος ο οποίος είναι δομημένο, είναι κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε... Από εκεί πέρα και οι φίλοι του, όπως είπαμε, θα δώσουν το παρόν. Θα δώσουν για ακόμη μια φορά την ψυχή τους για την ομάδα. Θα βγάλουν φωνή να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τους παίκτες, Παναγιώτη Γιαννάκη. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για τον Άρη και να σημειώσει την τέταρτη του νίκη. Μάλιστα. Ωραία, νομίζω... Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε και χρόνια πολλά
και μέσα από τον αέρα του Λίμπερο στον Σάβα Καμπερίδη, ο οποίος έχει την ονομαστική διορτή σήμερα. Σωστά. Δίκιο έχεις και θα θέλουν όλοι να του κάνουν και ένα δώρο με τη σημερινή εμφάνιση και την νίκη. Ωραία Δημήτρη, θα σε ακούσουμε αργότερα στην περιγραφή που θα μας κάνεις για τον Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε για την ώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Κοκετσίδη. Που θα είναι στην Οστάδη, αυτή την όμορφη παραθαλάσσια πόλη του Βελγίου, η οποία είναι πολύ κοντά στο Μπρίζ. Ναι, είναι κοντά. Και έχει θάλασσα, ναι. Εντάξει, φίλε. Ωραία. Και γιατί πήγαμε εμείς μια βόλτα. Έχω πάει, φίλε. Έχει πάει στη Yes. Α, δεν με πήρες μαζί σου. Θα γυρίσει όλο το Βέλγιο. Κάνει ένα εκπληκτικό tour. Άκουτο. Πήρε τη γυναίκα του, ρε φίλε. Δηλαδή να πάρει το φίλο του εδώ να πάμε μαζί μια βόλτα. Πήρε τη γυναίκα του, πήγε εκεί πέρα. Βρυξέλλες, Οστάνδια, Βέρσα, Γάνδη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είχα πάει και στο Λουξεμβούργο, το οποίο είναι επίσης μαγικό που είναι δίπλα. Αλλά το Μπρίζ είναι όντως για όσους μας ακούν και τους αρέσουν τα ταξίδια και μπορούν να τα συνδυάσουν και με κάποιο αθλητικό σκοπό. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Και τις γιορτές, βέβαια, εγώ δεν είχα πάει Χριστούγεννα. Αλλά είναι, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, τώρα που είναι και στολισμένα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν τη Βενετία, ρε παιδί μου, έχει πάρα πολλά κανάλια. Είναι γραφική, πανέμορφη πόλη. Και φιλήσυχη, βέβαια, εννοείται. Τους φαντάζομαι τους Βέλεγους. Με τι έκπληξη θα κοιτούσαν τους φίλους του Άρη, με τα συνθήματα, με τα γασκόλια. Οι άνθρωποι δεν είναι στην κουλτούρα τους, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μακριά από όλο αυτό. Θα δώσει ζωή στον τόπο πάλι γενικότερα η παρουσία του Άρη και ελπίζουμε να συνοδευτεί και αποθετικό αποτέλεσμα το βράδυ. Ελπίζω να μην τους δώσουμε ζωή γενικότερα, να δώσουμε μόνο στον τόπο. Στην παλιά τη Σουνέρ Οστάνδης, για όσους τους παλιότερους τη θυμάστε. Ωραία. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή πάντα. Και έχει ξέρει αυτό το πλεονέκτημα. Είναι ακριβώς στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν πρέπει να προσελκύσει Έλληνες και γενικότερα ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, φίλους του Άρη, από πάρα πολλές περιοχές γύρω-γύρω. Αν δεν πιστεύω ότι θα έχει πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, αρκετά σημαντικό σήμερα το βράδυ. Θα το δούμε το βράδυ στην ζωντανή περιγραφή της ET3. Ναι. Αρχικά ήταν να το δείξει η Nova live. Η Nova θα το δείξει μαγνητοσκόπηση. Και γι' αυτό υποφελήθηκε η κρατική τηλεόραση. Νομίζω έχουν μια τέτοια συμφωνία ότι μπορεί να το δείχνει live. Δείχνει κάποια παιχνίδια, δηλαδή live και η ΕΡΤ. E3 λοιπόν, 9.30 το βράδυ. Θα δούμε τις προσπάθειες των παικτών του Παναγιώτη Γιαννάκη και ελπίζω να κοιμηθούμε ήρεμοι σήμερα και να μην έχουμε άλλα πράγματα γιατί είναι και αργά. Τουλάχιστον στην Πάτρα ήταν νωρίς το παιχνίδι. Ηρεμήσαμε μετά. Λοιπόν, πάμε στο break των 6.30 και θα επιστρέψουμε για να μπούμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Για το φίλο που ρωτάει πόσο κοστίζει το εισιτήριο για όσους ταξιδέψουν στη Δράμα, είναι 10 ευρώ για τους φίλους του Άρη που θα ταξιδέψουν στη Δράμα. Στη θύρα 6 είναι, αν θυμάστε το γήπεδο της Δόξας, στη Δράμα η απέναντι κερκίδα αυτή που φαίνεται από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Υπάρχει μια κεντρική, η οποία είναι τα επίσημα, τα δημοσιογραφικά και όλα αυτά. Απέναντι ακριβώς είναι η κερκίδα στην οποία θα εξουσιαστούν οι φίλοι του Άρη και αριστερά είναι το ένα και μοναδικό πέταλο που διαθέτει το γήπεδο, στο οποίο κάθονται οι φίλοι της Δόξας. Αυτή είναι έτσι η διαρρύθμιση του συγκεκριμένου γήπεδου, που είναι ένα από τα πολύ παλιά γήπεδα στην Ελλάδα. Τώρα, ο αγωνιστικός χώρος νομίζω ότι ήταν σχετικά καλός. Με τα τρίκαλα που είχα δει, δεν ήταν σε κακή κατάσταση. Σε κακή κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος του Κλέσβικα, δηλαδή, τα έχουμε πει αυτά. Και δεν είναι τυχαίο το ότι πέφτουν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Άρη και γενικότερα οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που αγωνίζονται πλέον στο Κλέανδης Βικελίδης, γιατί φταίει, γιατί γλιστράει το χορτάρι. Απλά είναι σε τέτοια κατάσταση που με το που πατάς το πόδι σου δεν κολλάει όπως θα έπρεπε, αλλά φεύγει. Ξεριζώνεται το κομμάτι και φεύγει και το πόδι μαζί. Και εξού και χάνουν την ισορροπία τους οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Τα έχουμε πει βέβαια ότι είναι στα τελευταία του το Χλωοτάπητας. Ας ανέβει η ομάδα με το καλό και νομίζω θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα αλλάξουν την επόμενη σεζόν. Αν βρει την ομάδα στην Σούπερ Λίγκα, εντάξει, θέλοντας και μη, θα πρέπει να προχωρήσει σε μια αντικατάσταση του Χλωοτάπητα. Ο Άρης, όπως σας είπα, στο ποδόσφαιρο δεν έχει σήμερα προπόνηση. Είναι η μέρα ξεκούρασης, αναπλήρωσης έτσι δυνάμεων, γιατί η ομάδα έδωσε και 3 παιχνίδια μέσα σε διάστημα 8 ημερών. Από αύριο, κανονικά το πρωί, ξεκινάει η προετοιμασία και
Από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι αυτό, ο προπονητής του Άρη θα έχει πολλές επιλογές. Θα πάει με γεμάτη τη φαρέτρα, καθώς ο Τζανακάκης θα βγάλει αύριο τα ράματα και θα δηλώσει και αυτός διαθέσιμος. Και μάλιστα δεν θέλει να σκέφτεται καν ότι μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι δεν θα το χάσει. Θα είναι και αυτός στη διάθεση του προπονητή του. Ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος επίσης θα είναι στη διάθεση του Σπανού. Και φυσικά ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής. Τρεις πολύ ποιοτικές προσθήκες για τον Έλληνα τεχνικό, που ήδη έχει προμηθευτεί παιχνίδια της δόξας που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά και έχει αρχίσει να κάνει την κατασκοπία του και να ετοιμάζει τα πλάνα του για την αντιμετώπιση της ομάδας του Άγγελου Δικόζη την Κυριακή. Από ό,τι βλέπω από το ρεπορτάζ και της δόξας, και εκεί τα προβλήματα σιγά σιγά εκλείπουν. Δεν έχει ιδιαίτερα θέματα, αν εξαιρέσει τον Πετρόπουλο. Οι τραυματίες του προηγούμενου... Ο Λίτσικας θα λείπει. Ναι. Οι τραυματίες του προηγούμενου διάστημα, δηλαδή ο Κάσες, ο Κουντουλάκης και οι υπόλοιποι, μπήκαν αυτοί, οπότε θα είναι στη διάθεση του Δικόζη. Ο Λίτσικας μόνο είναι ο παίκτης, ο οποίος θα μείνει 20 μέρες εκτός. Είναι ο δεύτερος φορ. Φορ είναι αυτός, ναι. Ναι, αλλά βέβαια με δεδομένο ότι λείπει και ο Πετρόπουλος. Πετρόπουλος το ρεπορτάζ τον δίνει ότι θα κάνει προσπάθεια, αλλά ναι, μένα, αλλά και τα λοιπά. Του σας δεν θα είναι σε... Και να κάνει προσπάθεια και να είναι στην αποστολή, δεν θα ξεκινήσει βασικός. Πώς θα παίξει, δεν θα είναι ούτε ο Λίτσικας ούτε αυτός. Πώς θα παίξει σεντερφόρ. Θα ξεκινήσει ο Μαρκόπουλος, παίζει σεντερφόρ, νομίζω. Μαρκόπουλος. Θα χάσω τον Μαρκόπουλο. Τι να σου πω, εγώ σου λέω τώρα πώς θα παίξει. Τι. Κάτσε να δούμε λίγο πώς έπαιξε την προηγούμενη αγωνιστική, να έχουμε μια εικόνα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Στην Πάτρα. Έχει πρόβλημα εκεί στο φορ. Ο τέτοιος, πώς το λένε. Μαρκόπουλος, νομίζω. Ματσούκας, πώς το λένε. Μαρκόπουλος, Ματσούκας παίζει στην πλευρά. Και δεν ξεκίνησε γιατί ήταν από απουσία κι αυτός. Ο Μένκα στο τέρμα, από ό,τι βλέπω. Πώς έπαιξε δηλαδή στην Πάτρα. Έπαιξε με το Μένκα τέρμα. Τον Κότοβο και τον Ντιμητρόφσκι και τον Σκοπιανό, τον παλιό της Κέρκυρας δηλαδή, στο κέντρο της άμυνας. Γιο-γιο θα σε κάνουν, ναι. Ο Πεταβράκης αριστερά, Πεταβράκης, δεξιά ο Σπυρόπουλος της Λαμίας. Πεταβράκης πέρσι. Δηλαδή με ποιον, ποιο μας, Μπαργκάν ή Κάσο. Θα δούμε για τον Άρη. ο Τσούτσης με τον Ριζογιάννη. Καλός ο Ριζογιάννης. Κλωτσιά εκεί με Μουμίν θα πει, θα γίνει η μάχη. Ναι, ναι. Ο Κάσες φυσικά εννοείται. Ο Μαρκόπουλος όντως σεντερφόρ. Ο Μπαϊκαρά στη μία πλευρά και ο Μαχέρα στην άλλη έπαιξαν. Και μπήκε αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και ο Γουνδουλάκης αλλά και ο Ματσούκας, γιατί προέρχονταν από τραυματισμό. Άρα τώρα δεν ξέρω μήπως σε αυτό το μάτς ο Ματσούκας για παράδειγμα ή ο Γουνδουλάκης ξεκινήσουν βασικοί. Άρα έχω έναν επικίνδυνο Μπαϊκαρά. Ναι. Ο οποίο πρέπει να προσεχτεί είτε από Μπούρμπο είτε εντάξει, από Τζανακάκη. Από τα αριστερά δεν παίζει. Ο Κάσες είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι πολύ ποιοτικός. Δεν έχει βέβαια τα τρεξίματα, είναι η αλήθεια, αλλά είναι ποιοτική προσθήκη. Δεν έχουν κάτι φόβο. Ο Μπαϊκαρά είναι έμπειρος. Ο Ριζογιάννης είναι έμπειρος με αρκετές παραστάσεις στα χαφ. Μάχη με μου. Ο Μαρκόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι εκεί δραμηνός κιόλας. Πρέπει να είναι. Τον έχω μιλήσει τον Μαρκόπουλο, θα μα βάλει κανένα γκολ αυτό τώρα στο τέλο. Τον έχω μιλήσει τώρα. Αλλά. Εντάξει, ρε φίλε, δεν με φοβίζει αυτό το ρόστερ. Δηλαδή, πια ακούς και Πεταβράκης, το ρόστερ. Πεταβράκης και Σπυρόπουλος ήταν τα δύο πλάγια μπακ της Λαμίας πέρσι. Γιο-γιο θα τους κάνω. Το Σπυρόπουλο Πλατέλας θα τον κάνει γιο-γιο. Αρκεί να μην έχω κανένα σφυρίχτρα, να κλωτσάει και να μην δίνει τίποτα. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να με σταματήσουν την Κυριακή. Σιγά το ρόστερ. Λέμε το ρόστερ και το ρόστερ. Οκ, okay, έχει κάποιους καλούς παίκτες για τα δεδομένα της κατηγορίας μέχρι εκεί, ρε φίλε. Αλλού είναι. Εκεί είναι οι ελπίδες τους. Χατζησαρόγλου. Τι τέσσερα. Τέσσερα. Τώρα εσύ το παρατέτειωσες. Και ένα φτάνει. 0-1 λέξη. Το 92 με Παυλίδη. Μπει αλλαγή πάλι στο 75 ο Μπάμπης. Το καρφώσει. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Δόξα. Πολύ καλύτερη. Όχι απλά καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Και το μόνο που φοβάμαι είναι η διαιτησία. Και το λέω γιατί έχω ανησυχητικότατα δείγματα μέχρι στιγμής. Και τον τρόπο με τον οποίο θα μπει στο παιχνίδι, γιατί σε όλα τα παιχνίδια, ακόμη και στα τρίκαλα που κέρδισες, η ομάδα στο ξεκίνημα και στα τρίκαλα δεν ήταν καλή. Δεν μπήκε καλά. Παρότι δεν ήταν τόσο επικίνδυνα τα τρίκαλα, που έχουμε πει ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα στο Center 4,
Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, μεσοαμυντικά ομάδα όμως ήμουν πολύ καλά. Να μπει, ναι, στα τρία καλά ήμουν σωματικά καλά. Να μπει καλά στο μάτς η ομάδα. Γιατί είχε ένα θεματάκι. Στα περισσότερα πριν δεν μπαίνει καλά. Αυτό είναι ένα θέμα και θέλει διαχείριση. Εντάξει, το συγκεκριμένο. Δεκάλι, αλλά και, εντάξει, οι παίκτες καταλαβαίνουν ότι είναι ένα σημαντικό μάτς. Τώρα μιλάμε τώρα για ένα μάτς με μια ομάδα που είναι βασικός διεκδικητής. Σε αυτό το μάτς δεν πας για βόλτα. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να μπαίνει στην ψυχολογία τέτοιων παιχνιδιών. Θα έχουν καμιά χιλιάδα φίλους του Άρη και παραπάνω στην κερκίδα. Οπότε δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Καλύτερη ομάδα είναι, πιο γυμνασμένη είναι, πιο έτοιμη είναι. Υπερτερούν σε όλους τους τομείς, νομίζω. Προσοχή ο κόσμος. Δεν χρειάζονται, ναι, δεν χρειάζονται ούτε παραμικρό. Προβοκάτσια, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχουν και τέτοια, να υπάρχουν και οπαδοί άλλων, άλλης ομάδας. Θα υπάρχουν δηλαδή και άλλων ομάδων. Σίγουρα. Μην τιμωρηθεί η ομάδα τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια φέτος. Έτσι. Και ειδικά το Δεκέμβρη, ούτε για πρόστιμο, ούτε για τίποτα δεν είμαστε. Προσοχή μεγάλη. Ούτε φωτοβολίδες και τέτοια παιδιά και πυρσούς. Γιατί μία ακόμα και την τρώμε. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Τώρα δεν ξέρω, με την Παναχαϊκή γράφτηκε σίγουρα. Για το ένας πυρσός άναψε. Ένας. Γράφτηκε. Τις τρεις φορές τιμωρία έδρας έχεις. Δηλαδή, εντάξει. Και θέλει και οι ποδοσφαιριστές του Άρη να είναι λίγο συγκρατημένοι, τα νεύρα τους δηλαδή. Λίγο και ο Σόζα από το τελευταίο διάστημα το βλέπω λίγο, λίγο κνευρισμένο, λίγο παραπάνω. Παθιάζεται λίγο παραπάνω στο παιχνίδι. Καλό είναι να παθιάζεσαι, απλά να μην ξεφεύγεις. Γιατί δεν θέλει και πολύ, επαναλαμβάνουμε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από τους ποδοσφαιριστές του Άρη μέσα στο χορτάρι. Μα τους περιμένουν στη γωνία. Είναι κομβικό. Αυτά το δεν τα λέμε αυτό τώρα, ούτε για δικαιολογίες, ούτε για να χρυσώσουμε κανένα χάπι. Ίσα ίσα σας λέμε ότι ο Άρης, αν είναι Άρης, όπως πρέπει να είναι και μπει σωστά στο γήπεδο και είναι προετοιμασμένος κατάλληλα και στο τακτικό του κομμάτι και στα πάντα, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είναι άλλα τα ζητήματα, τα οποία και αυτά δυστυχώς παίζουν ρόλο. Και στο πρωτάθλημα της Football League ιδίως παίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι στη Super League. Έτσι είναι. Και ξέρουν όλοι ότι ο Άρης, αν περάσει από τη Δράμα, γεια σας. Γεια σας μετά. Δεν τον φτάνεις με τίποτα. Εντάξει, είναι ένα μάτι απόλυτης επιβεβαίωσης. Και όπως έλεγα και χθες, είναι εξάποντο αυτό το παιχνίδι. Και το έγραψα κιόλας. Δηλαδή, κερδίζεις και είναι, τελειώνεις τη δόξα ουσιαστικά. Δεν, δηλαδή, άμα αφήσεις τώρα 8 βαθμούς από τη δόξα και το έχεις το δεύτερο γύρο το μάτι στην έδρα σου. Εντάξει. Γι' αυτό και οι Χατζησαρόγλου και τα λοιπά έχουν σκυλιάσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, θα πούμε και τις επόμενες μέρες, και πρέπει να το δει και ο Βαγγέλης ο γραμμένος αυτό και αυτοί οι τύποι στην ΚΕΔ περίεργοι. Αυτό το μάτς πρέπει να είναι 50-50 για την αξιοπιστία και του πρωταθλήματος και τα πάντα. Ούτε στον Άρη ούτε στη δόξα δεν τίποτα. 50-50. Να μπει ένας αξιολογημένος μεν αλλά δίκαιος διαιτητής. Όχι όπως μου κάνει τον Καλογερόπουλο πέρσι. Και μέχρι στιγμής και η βοηθή επίσης. Τα δείγματα μέχρι στιγμής είναι ανησυχητικότατα. Πάλι προχθές πέναλτι δεν έδωσε. Είδατε τι είπε ο Πασάς. Με τα τρίκαλα offside, ακόμα και με τον Εγγυνιακό, σου ακύρωσε κανονικό γκολ. Με τον Εργοτέλη στο πρώτο μήνο, 3 φορές offside. Άλλο που η ομάδα είχε το μέταλλο και την ψυχή και τα γύρισε στα παιχνίδια. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ το καμπανάκι γίνει και κάποιες εξετάσεις για τη διοίκηση. Οκ, οι παίκτες κερδίζουν, προπονητής μια χαρά, όλα καλά. Παρεμπιπτόντως, να πω στον Παύλο τον Μυροφορίδη, οι δύο διαιτητές που έχουν παίξει χειρότερα τον Άρη είναι οι δύο Κοζανίτες. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι. Ειδικά με τον δεύτερο. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές όταν είναι από την πόλη σου είναι το αντίθετο. Όπως επίσης και αυτή η προπαγάνδα που προηγείται των αγώνων του Άρη. Μας πρίξανε από την Κοζάνη ο διαιτητής του Μυροφορίδη κτλ. Δύο πέναλτι δεν έδωσε τον Άρη. Ο τύπος. Ακριβώς το αντίθετο. Φωνάζουν και προκαταβολικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Παίζει ο Άρης με τα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη ραδιοφωνική παραγωγή φωνάζουν να προσέξει ο γραμμένος στο διαιτητή γιατί είναι Κοζανίτης. Μιλάμε για ξεφτύλα ολκίστορα, έτσι. Και προπαγάνδα που μερικοί το περνάνε και στην πλάκα και καλά, ύπουλοι. Ύπουλοι 100%. Επειδή είναι αντιαριανοί. Θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι την Κυριακή. Σας το λέμε από πριν. Και δεν θα είναι δικαιολογία. Εγώ έτσι το βλέπω. Η σφαγή. Θα είναι δείγμα αδυναμίας. Και η σφαγή. Μην πάτε να κρυφτείτε πίσω από δικαιολογία, φέτος δεν έχει. Θα σημειώσουμε, θα καταγράψουμε αν υπάρχει αδικία κατά του Άρη, φυσικά. Θα το τονίσουμε, θα το φωνάξουμε, αλλά δεν είναι δικαιολογία για τη διοίκηση. Είπε ότι έμαθε η διοίκηση. Να τη δούμε και στην πράξη. Μέχρι στιγμής έχει 6-6 ομάδα. Πολύ ωραία. Να συνεχίσει έτσι.
Θα δούμε πώς θα πάει το μάτς. Έχουμε αρκετές μέρες άλλωστε ακόμα για το παιχνίδι αυτό. Και ελπίζουμε να κρυθούν όλα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι αν κρυθούν όλα στον αγωνιστικό χώρο, ο Άρης θα περάσει από τη Δράμα. Έχει καλύτερη ομάδα από τη Δράμα και θα περάσει. Αλλά οι παίκτες το κλωτσάν το τόπι. Ας το βάλουν στα αντίπαλα δίθια για να πάρει η ομάδα ένα ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα σε σχέση με αυτό που έχει την δεδομένη χρονική στιγμή. Για το φίλο που μάλλον συνδέθηκε πριν από λίγη ώρα και μας ρωτάει αν θα παίξει ο Μποχωρίδης, είχαμε και την ανταπόκριση του Δημήτρη Κογκετσίδη από το Βέλγιο που θα μεταδώσει αργότερα το παιχνίδι. 9.30 θυμίζω το παιχνίδι του Άρη με την Οστάνδη. Ναι, θα παίξει ο Μποχωρίδης, βγήκε το δελτίο του χθες. Οπότε είναι στην διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για αυτό το ματς. Καλείται να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί με το Βον. Διάβασα και τις δηλώσεις του μάνατζερ του Βον και του Petway που έκανε στο Yellow και είπε θα λυθούν τα συμβόλαια. Νομίζω με το Βον υπάρχει ανακοίνωση. Ποιο το? Με το Βον υπάρχει ανακοίνωση λύσης συνεργασίας. Ναι. Κοινή συνενέση. Είναι μάλλον στα λόγια. Προφανώς θα πρέπει να πάρει κάποια αποζημίωση για να λύσει το συμβόλαιο, γιατί είναι εγγυημένο το συμβόλαιο. Δεν το έχει υπογράψει προφανώς. Δεν το έχει υπογράψει. Έχει συμφωνήσει προφορικά να το λύσει και να αποχωρήσει την ομάδα, γιατί είναι δική του επιθυμία κάτι τέτοιο. Απλά. Και του Petway είπε θα λυθεί. Για να γίνει αυτό θέλει και λίγα ευρουλάκια. Δολάρια, δεν ξέρω σε τι πληρώνονται. Μόνο σε δολάρια πληρώνονται οι τύποι. Οπότε κάποια δολάρια θα χρειαστούν. Δεν ξέρω αν έρθουν από Τουρκία μεριά. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Ο κύριος Κολοβέτσος πάντως σε μηνύματα φίλων του Άρη κάτω από δικά του post σημερινά αναφέρει ότι είμαστε στις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Αλλά αυτές οι λεπτομέρειες πολύ καθυστερούν, ρε παιδί μου. Πολύ καθυστερούν αυτές οι λεπτομέρειες. Βέβαια, αν καθυστερήσουν για καλό, ας καθυστερήσουν. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ο χρόνος τελειώνει γενικότερα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το βράδυ πάντως ο Άρης έχει τη δυνατότητα να πάρει μια νίκη κόντρα στην Οστάνδη που θα του επιτρέψει να παραμείνει στο γκρουπ των ομάδων που είναι μέσα στην πρόκριση για την επόμενη φάση. Και όπως είπα και πριν, να ισοφαρίσει αυτή την ήττα που έχει κάνει από τη Βόνη, η οποία είναι η μόνη νίκη που έχουν κάνει οι Γερμανοί. Πολύ κακή ήττα για τον Άρη. Από την Βόνη. Εντάξει, οι νίκες, οι ήττες που κάνεις στο γήπεδό σου, τις αναπληρώνεις μάλλον σε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας και σήμερα είναι μια από αυτές τις ευκαιρίες που έχει ο Άρης. Που επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο για να μείνει ζωντανός και να συνεχίσει να έχει ελπίδες για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Basketball Champions League, αλλά για να βγάλει αντίδραση για την τραγική εικόνα του περασμένου Σαββάτου. Νομίζω ότι αυτό μετράει περισσότερο σήμερα και ύστερα τα υπόλοιπα. Και ασφαλώς έχει ενδιαφέρον να δούμε, αν κοιτάξει από το πρώτο παιχνίδι, μην περιμένουμε και θαύματα, σε τι κατάσταση είναι ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, η σημαντική αυτή προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας και πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και πώς μπορεί να απελευθερώσει και τον Μπέλ, ο οποίος ήρθε ως ένας πολύ δεινός σουτέρ, αλλά και αυτός για ένα θέμα μέχρι στιγμής, κυρίως στην αφομοίωση του ρόλου του μέσα στην ομάδα. Πριν κλείσουμε να πούμε και ένα συγχαρητήρια στον Μιχάλη τον Ζορπίδη, ο πρώην πρόεδρος του Άρη και χρηματοδότης πάρα πολλά χρόνια, στο Βόλεϊ ειδικά και στον Εραστέχνη, με πολύπλευρη προσφορά. Πρόεδρος και του Εραστέχνη. Και πρόεδρος του Εραστέχνη, ο οποίος η παράταξή του ήταν η νικήτρια στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Καλή θητεία να ευχηθούμε. Και πάντα τέτοια στον γενικότερα πάρα πολύ δραστήριο σε όλα αυτά. Εύκολα το πήρε. Ναι. 66%, 67% πόσο πήρε. Ενώ υπήρχε αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή επίθεση προς το πρόσωπό του. Δηλαδή θύμισε προεκλογικό αγώνα κομμάτων το όλο θέμα με βιντεάκια, με διάφορα έτσι ωραία, αλλά δεν πτωήθηκε από ό,τι φαίνεται. Ο Μιχάλης Ζορπίδης 67-68% πήρε και συνεχίζει τη θητεία του, μάλλον νέα θητεία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Αυτά. Σιγά σιγά αποχωρούμε. Παύλος Ραπτόπουλος ετοιμάζεται για λίμπερο στα γήπεδα, καθώς έχουμε μεταδόσεις. Θα υπάρχει ενημέρωση και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Αλλά θα έχουμε πολύ μπάσκετ σήμερα με τα δύο παιχνίδια για το Champions League του μπάσκετ και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ζωντανά
μετάδοση από τον Νίκο Μοσχοβίτη 7.30 ώρα, παίζει με τη Βέντσι Πιλσοπάοκ. Και βεβαίως 9.30 ώρα θα συνδεθούμε με Βέλγιο, με τον Δημήτρη Κογκετζίδη για να μας περιγράψει το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Οστάνδη. Και βέβαια από τις 10 παρατέταρτο και έπειτα θα είναι εδώ στο στούντιο και ο Θανάσης Κυλώνης και ο Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή του Μπαλαντέρ. Για τα μας του Champions League. Ναι. Έτσι, για Champions League, για την ενημέρωση, για το στοίχημα, για όλα όσα ενδιαφέρουν έναν ακροατή που ασχολείται με τα αθλητικά και θέλει να ακούσει και τη μετάδοση του στο μπάσκετ, αλλά να ενημερώνεται και το τι γίνεται στο μπάσκετ και στο μπάσκετ του Champions League και στο Champions League το ποδοσφαιρικό, το original Champions League. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.